Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, γιατί και σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», την εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε να σχολιάζουμε τις σκέψεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις κρίσεις σας, τις διαφωνίες σας που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι δεν διεκδικούμε σε καμία περίπτωση την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών και ούτε θεωρήσαμε ποτέ ή θεωρούμε τον εαυτό μας καθηγητές, δασκάλους ή θεολόγους. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές και όλοι μαζί, εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, θα μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού στα θέματα που εσείς θα επιλέγετε. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ασχοληθούμε με ένα email που έστειλε κάποια ανώνυμος αδελφή μας από την Πολωνία. Διαβάζω. «Αγαπητά μου αδέλφια, έχω μία ερώτηση. Πώς μπορώ να ξέρω ότι η καθολική μου εκκλησία δεν είναι ορθή? Ποια σημεία της γραφής μου δείχνουν ότι η διδασκαλία της εκκλησίας μου δεν είναι συμβατή με την Αγία Γραφή? Τι πρέπει να κάνω όταν στην Πολωνία δεν έχω μία εκκλησία παραπλήσια με αυτή που βλέπω στο κανάλι σας? Στην Πολωνία υπάρχει χριστιανική εκκλησία, αλλά εκεί οι γυναίκες φοράνε παντελόνια, βάφονται και δεν ντύνονται σεμνά και δεν διαφέρουν καθόλου από την καθολική εκκλησία. Σε ποια εκκλησία πρέπει να πάω?» Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι από την Πολωνία, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε, λέγοντάς μας μάλιστα απόλυτα μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Άρα λοιπόν δεν κρίνω κι εγώ αυτή τη στιγμή σκόπιμο να κρίνουμε με κακή πρόθεση μια τόσο μεγάλη εκκλησία, την καθολική εκκλησία ή οποιαδήποτε άλλη εκκλησία. Εκείνο το οποίο θα προσπαθήσω να πω με φόβο Θεού είναι ποιες είναι οι διαφορές μας. Όχι ότι είναι λάθος από εκεί και σωστό από εδώ. Ποιες είναι οι διαφορές αντιλήψεων, σκέψεων με βάση τη γραφή. Και κάθε ένας από εμάς θα κρίνει μέσα στη ζωή του και θα αποφασίζει, γιατί ο Θεός προσδιορίσε τον άνθρωπο να είναι πλασμένος κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, δηλαδή να έχει και σώμα βέβαια, αλλά και ψυχή, επιθυμίες, αλλά και πνεύμα, κρίση. Του δώσε απόλυτη ελευθερία μέσα στην οποία ζει, ώστε να μπορεί να εκλέγει και να απορρίπτει. Η κύρια χαρακτηριστική διαφορά της άποψής μας με την άποψη της καθολικής και όχι μόνο εκκλησίας είναι η παραδόση των ανθρώπων. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απόλυτος είναι και λέει «εσείς παραβαίνετε το Λόγο του Θεού χάρη των δικών σας παραδόσεων». Τούτο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν προσθέτουμε δηλαδή ανθρώπινα εντάλματα και παραδόσεις που οδηγούν τους ανθρώπους σε αμαρτίες και παραβάσεις, αυτό κρίνουμε, θεωρούμε ότι εμείς τουλάχιστον με αυτό δεν συμφωνούμε. Η άποψή μας είναι ότι ένας είναι ο λόγος, ο αψευδής και θεόπνευστος που γράφτηκε
στην Παλαιά Διαθήκη από τους Αποστόλους, από τους Προφήτες, και στην Καινή Διαθήκη από τους Αποστόλους και τους Προφήτες. Μάλιστα, είναι τόσο απόλυτος ο Λόγος του Θεού επάνω σε αυτό που λέει όλα θα παρέλθουνε, ο Λόγος όμως του Θεού δεν θα παρέλθει στον αιώνα. Όλα τα άλλα θα παρέλθουνε. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι αν κάποιες παραδόσεις είναι σύμφωνες με το Λόγο του Θεού ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι αντίθετες με το Λόγο του Θεού, τότε σε αυτές τις παραδόσεις δεν έχουμε καμία αντίρρηση, ούτε κι εμείς. Αλλά σε παραδόσεις που είναι παράβαση, τότε εδώ έχουμε σοβαρότατες αντιρρήσεις. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Παραδείγματος χάρη, προσκύνηση εικόνων, αγαλμάτων ή λειψάνων αγίων ανθρώπων. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά στη Γραφή. Αντιθέτως, μάλιστα, ο Λόγος του Θεού, τις εικόνες, τα αγάλματα, πάσης φύσεως είδωλα, τα θεωρεί και βδέλυγμα, δηλαδή τα συχαίνεται ο Θεός, έως και τα μισή. Προσευχές στους αγίους ανθρώπους, τους πεθαμένους, και στη μητέρα του Κυρίου, και με τη μορφή μεσητείας, να ζητάμε μεσητεία, και αυτό θεωρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είναι παράβαση. Ή στους αγγέλους, προσευχή στους αγγέλους, θεωρούμε ότι είναι παράβαση. Εμείς δεν συμφωνούμε. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να κάνουμε λάθος. Δεν το αποκλείω, γιατί δεν υπάρχει αλάθητο, και εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα της Καθολικής Εκκλησίας, όπου έχει προσδιοριστεί ότι ένας άνθρωπος έχει το αλάθητο, το οποίο είναι καθαρή παράβαση, καθώς λέει η Γραφή, όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύστες, μόνο ο Θεός την αληθείς. Ακόμη πάντε σύμμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει το αλάθητο. Γιατί αν παραδεχτούμε τέτοιο πράγμα, τότε αυτά που θα μας λέει, έστω και αν είναι έξω από το Λόγο του Θεού, εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα υπακούμε. Ένα παράδειγμα είναι το καθαρτήριο, το οποίο προσδιορίστηκε από ό,τι έχω ακούσει, από ό,τι έχω διαβάσει, από κάποια φανέρωση κάποιου αγαπητού που έχει πεθάνει τώρα, σεβαστού ανθρώπου, Πάπα, ο οποίος όμως έφερε μια καινούργια διδασκαλία, ένα καινούργιο δόγμα, έξω από τις γραφές, το λεγόμενο καθαρτήριο ή πουρκατόριουμ, το οποίο υποτίθεται ότι είναι ο προθάλαμος για τον Παράδεισο. Και μάλιστα το χειροτερεύει κιόλας, ότι όταν δηλαδή κάποιος άνθρωπος πεθάνει και πεθάνει μέσα στη χάρη του Θεού, τότε εάν δεν είναι τέλειος πρέπει να περάσει από το καθαρτήριο για κάποιο χρονικό διάστημα, εξαρτάται από την κατάστασή του, μεγάλο ή μικρό, να καθαριστεί και ύστερα να εισέλθει στον Παράδεισο. Αυτό υποτίθεται ότι είναι αποκάλυψη κάποιου Πάπα κάποτε. Και έγινε δόγμα επειδή είχε το αλάθητο, κατά την άποψη των ανθρώπων. Περί καθαρτηρίου ο Λόγος του Θεού ούτε αναφέρει, αλλά μάλιστα είναι απολύτως αντίθετος, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, και καθώς είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο κρίσης. Στους ανθρώπους απόκειται μία φορά να πεθάνουν και με αμέσως μετά κρίσης. Το καθαρτήριο, και το χειροτερεύουν το πράγμα όπως είπαμε, λέγοντας ότι οι άνθρωποι, οι ζωντανοί, μπορούν να προσεύχονται υπέρ των ψυχών που βρίσκονται στο καθαρτήριο για να τις βοηθήσουν. Και οι κρίσεις, μετά τούτο κρίσεις, πώς θα τις βοηθήσουν? Και τι σχέση έχει ο άνθρωπος ο εδώ με τον άνθρωπο το εκεί? Τελείως διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις. Και ακόμη λένε, ισχυρίζονται για τα περίφημα λυσίπονα, που είναι προσευχές των ανθρώπων εδώ, όχι για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αλλά για να απαλλαγεί το συντομότερο δυνατόν
από την ποινή της αμαρτίας ο άνθρωπος που βρίσκεται στο καθαρτήριο. Παράξενα πράγματα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν ιερείς, που στο Λόγο του Θεού όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς μάλιστα του Υψίστου. Και βεβαίως υπάρχουν οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, οι οποίοι είναι δούλοι Θεού, οι οποίοι όμως έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο πρεσβύτερος, εάν σκεφτούμε, που δεν είναι έτσι, αν σκεφτούμε ότι ο πρεσβύτερος είναι ο ιερεύς, που δεν είναι έτσι, γιατί ιερεύς σημαίνει μεσίτης, ενώ ο πρεσβύτερος είναι δούλος στην υπηρεσία της Εκκλησίας και των αδελφών του, όμως παρόλα αυτά ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ, λέει η Γραφή, και μάλιστα να το διαβάσω από μέσα, να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, κυβερνών, καλός τον εαυτού οίκον, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος. Ο πρεσβύτερος λοιπόν πρέπει να έχει τα τέκνα του, όσο είναι μικρά βέβαια, εις υποταγή με τα πάση σεμνότητος, και δεν μπορεί να είναι πρεσβύτερος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει οικογένεια. Όποιος ωραίγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί, πρέπει λοιπόν σαφέστατα ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στον Τίτο αναφέρεται και πιο έντονα, θα τολμούσα να πω, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, λέγοντας: ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Δηλαδή όχι μόνο όταν είναι μικρά να είναι υποτεταγμένα στους γονείς και στον πατέρα και στη μητέρα δηλαδή, και να τα μεγαλώνει με υποταγή και πάσαν σεμνότητα, αλλά και όταν μεγαλώσουν και απομακρυνθούν από την οικογένειά του, παντρευτούν, κάνουν οικογένειες, πρέπει να είναι σωσμένα, πιστά και μάλιστα μην κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, για να μπορεί ο άνθρωπος, ο πιστός, να είναι πρεσβύτερος. Την αγαμία στους πρεσβυτέρους δεν την αναφέρει. Την ιεροσύνη ο Χριστός την έχει καταργήσει. Ήταν η ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ααρών και τους υιούς του Λεβί, οι οποίοι φρόντιζαν τα του ναού του Σολομώντος. Όταν όμως ήρθε ο Ιησούς Χριστός, δεν υπάρχει πια άνθρωπος ιερεύς ή αρχιερεύς, μέγας αρχιερεύς και αρχιποιμήν των προβάτων, είναι ένας, ο Ιησούς Χριστός πάνω στον ουρανό. Και ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος, Χριστός Ιησούς. Αλλά υπάρχουν κι άλλα. Μοναστήρια, μοναχισμός είναι εντελώς έξω από το πνεύμα της Γραφής και από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός σε κανέναν δεν έχει πει να πάει να κρυφτεί κάπου για να αγιάσει. Αντιθέτως λέει, προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα Του να μας φυλάξει μέσα στον κόσμο από τον πονηρό, λέγοντας: δεν λέγω να φύγετε από τον κόσμο, αλλά μέσα στον κόσμο να είστε φως. Φως του κόσμου και άλλα της γης. Εν πάση περιπτώσει, και πολλά άλλα τέτοια θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, σε πολλά άλλα τέτοια θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, όμως το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε, αγαπητοί φίλοι από την Πολωνία, είναι ότι η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να στηρίζεται και να στέκεται μόνο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος μας το περιγράφει με απόλυτη ευκρίνεια και καθαρότητα. Διαβάζω από το 15ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου της 1ης προς Κορινθίους. «Σας φανερώνω δε αδελφοί, το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβατε και εις το οποίο ίσταστε και δια του οποίου σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε τούτο». Όχι μόνο λοιπόν μας συστήνει το Ευαγγέλιο, αλλά μας λέει ότι αυτό παραλάβατε και αυτό πρέπει να παραλάβετε,
μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού, μόνο το Λόγο του Θεού, γιατί μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας, στο οποίο πρέπει να στέκεστε, δια του οποίου σώζεστε. Υπάρχει σωτηρία έξω από το Ευαγγέλιο του Χριστού, έξω από το Λόγο του Θεού. Βεβαίως μόνο αν φυλάτετε αυτό και μένετε όχι μόνο επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Στη συνέχεια ρωτάς, αγαπητοί φίλοι, τι πρέπει να κάνω όταν στην Πολωνία δεν έχω μία εκκλησία παραπλήσια με αυτή που βλέπω στο κανάλι σας. Στην Πολωνία υπάρχουν χριστιανικές εκκλησίες, αλλά εκεί οι γυναίκες φοράνε παντελόνια και δεν διαφέρουν καθόλου στο κοσμικό φρόνημα από την καθολική εκκλησία. Σε ποια εκκλησία πρέπει να πάω? Η εκκλησία, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι πράγματι πάρα πολύ σοβαρό γεγονός και επιλογή του κάθε ανθρώπου. Σε ποια εκκλησία θα εμπιστευθώ τον εαυτό μου και την οικογένειά μου? Σε ποια εκκλησία θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου? Ποια διδαχή θα λάβουν τα παιδιά μου? Γιατί η Εκκλησία του Χριστού έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Είναι εκπαιδευτικός ο ρόλος της πρώτων, σχολείο, όπου δάσκαλος προφανώς είναι ο Ιησούς Χριστός και καθηγητής ο Ιησούς Χριστός. Όπου μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων, μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και την κλάση του Άρτου, αλλά και την κοινωνία μεταλλήλων, αλλά και τις προσευχές των Αγίων, ο άνθρωπος εκπαιδεύεται και, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, καταρτίζεται για να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός, να το διαβάσω και από μέσα, να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός και να τον προετοιμάσει ως σκεύος ελέους εις δόξαν αυτού. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού καταρτίζει ανθρώπους αγίους. Οι άλλοι άνθρωποι έξω από το Λόγο του Θεού και από την Εκκλησία του Χριστού είναι κατηρτισμένοι σκεύη οργής εις απώλεια. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό που καταρτίζεται ο άνθρωπος, που εκπαιδεύεται, που μαθητεύει. Δεύτερος ρόλος της Εκκλησίας, ουσιαστικός, είναι ότι είναι νοσοκομείο. Είναι θεραπευτήριο σώματος, ψυχής και πνεύματος. Γιατί ο Χριστός θεραπεύει πάσα νόσον, αλλά και πάσα ασθένεια. Και νόσον αρρώστια, σώματος, ψυχής και πνεύματος, και αδυναμία. Και μάλιστα, στις αδυναμίες μας, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, υπέρεν την χάνει, υπέρ υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Άρα λοιπόν η Εκκλησία πρέπει να είναι όχι μόνο του Χριστού, αλλά είναι και του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή να υπάρχουν χαρίσματα πλήρωσης Πνεύματος Αγίου. Και εν τέλει η Εκκλησία είναι στρατόπεδο όπου στρατολογεί ανθρώπους για το έργο του Θεού. Και μάλιστα όλους. Όλοι έχουν αποστολή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Καθώς είναι γεγραμμένο και η Γραφή είναι σαφές ότι δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες σε όλους, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Και στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν δούλοι και δούλες. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα τονίζει, δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, δεν συστήνουμε τον εαυτό μας, αλλά κηρύττουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Το δε εαυτό μας δούλων, δούλους Θεού. Άρα η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται από δούλους και από δούλες, τους οποίους στρατολογεί. Και καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στην επιστολή του προς Τιμόθεο, απευθυνόμενος στον Τιμόθεο, ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς επιθέσεις, δια να αρέσεις τον στρατολογήσαντα. Και αν κάποιος αγωνίζεται, δεν στεφανούται αν νομίμως δεν αγωνιστεί.
Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό. Σοβαρή απόφαση σε ποια εκκλησία θα πάμε. Σε ποια εκκλησία θα εμπιστευτούμε τη ζωή μας και την οικογένειά μας και την ψυχή μας. Πάρα πολύ σοβαρό. Θα πάμε, καθώς είναι γεγραμμένο, ο Κύριος προσέθεται τους σωζωμένους στην εκκλησία. Εκεί που θα μας προσθέσει ο Χριστός. Και θα μας προσθέσει ο Χριστός όταν προσευχηθούμε και το ζητήσουμε. Είμαι βέβαιος, αγαπητοί φίλοι, ότι στην Πολωνία θα υπάρχουν εκκλησίες του Χριστού, γιατί η εκκλησία είναι πρώτα-πρώτα ο οίκος του Θεού του Ζώντος, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Στη συνέχεια είναι η νύμφη του Χριστού, το σώμα του Χριστού. Και τρίτον, μέσα στην εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος. Ο Θεός λοιπόν θα σε οδηγήσει σε ποια εκκλησία θα πας. Προσευχή σου και λέει η Γραφή, ζητείτε και θέλετε ευρύ. Ψάξτε και θα βρείτε. Εάν υπάρχουν εκκλησίες που δεν αναπαύεται η ψυχή σου, δεν αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου, δεν χαίρεται η καρδιά σου βλέποντας την παρουσία του Θεού, τότε να αποφεύγεις να πηγαίνεις εκεί, ψάχνοντας να βρεις την εκκλησία που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Είναι αδύνατον, αγαπητοί αδελφοί μου, να υπάρχει αυτός ο πόθος και ο ζήλος μέσα στην καρδιά σου για τα πράγματα του Θεού και να μην σε οδηγήσει ο Θεός εκεί που έχει ετοιμάσει για σένα τον κατάλληλο τόπο. Μη φοβάσαι. Πίστευε, να προσεύχεσαι και ο Θεός θα σε οδηγήσει. Βεβαίως όλο αυτό τον καιρό, όσος κι αν είναι, λίγος ή πολύς, που θα ψάχνεις, καλόν θα είναι και στο συστήνουμε να διαβάζεις το Λόγο του Θεού, να προσεύχεσαι, να ζητήσεις το Πνεύμα το Άγιο, να ζητήσεις ο Χριστός να σε βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή και δια Πνεύματος Αγίου να σε οδηγήσει ο Θεός στον τόπο όπου θα αναπαυθεί η ψυχή σου και θα χαίρεσαι στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητοί. Πρέπει να πούμε ότι σε αγαπήσαμε πάρα πολύ με τα ερωτήματά σου και όποτε ο Θεός ανοίξει δρόμο να έρθεις προς την Ελλάδα θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση που είναι από την Φωτεινή, από τον Αμβούργο. Διαβάζω. Αγαπητά μου αδέλφια, εν κυρίω σας χαιρετώ και θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το έργο σας. Η κορούλα μου είναι 1,5 ετών, χρονών. Πώς μπορώ εγώ σαν μοναδικό άτομο πιστό να της γνωρίσω τον Κύριο σε αυτή την ηλικία, μιας και δυστυχώς ούτε στην εκκλησία μπορώ να την πάρω επειδή δεν υπάρχει στην πόλη μας, ούτε και σε προσευχές, αφού δεν υπάρχουν αδέλφια, εκτός από μένα, αν και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι λίγο. Δεν πιστεύει κανείς όμως στην οικογένειά μου, ούτε οι γονείς μου, ούτε τα αδέλφια μου, το άντρας μου. Με λίγα λόγια, πώς μπορώ να τις διδάξω το Λόγο του Θεού, την αγάπη του Θεού, την παρουσία και την ύπαρξη του Θεού? Μπορώ να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο μπροστά της? Κάπου με βλέπει να προσεύχομαι και προσεύχεται και αυτή μαζί μου. Άλλες φορές όμως δεν με αφήνει να συνεχίσω. Σε τέτοιες περιπτώσεις τι είναι σωστό να κάνω? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάποια στιγμή ο Κύριος να επιτρέψει και να έρθω να σας δω, να σας ακούσω και να προσευχηθούμε μαζί. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητή Φωτεινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το email που μας έστειλες. Είναι πράγματι μια αντίστοιχη περίπτωση η δική σου με την προηγούμενη αδελφή μας από την Πολωνία. Εσύ είσαι Ελληνίδα βέβαια και ζεις στη Γερμανία και μάλιστα στο Αμβούργο. Όμως έχεις την ευκαιρία, όπως και η προηγούμενη αδελφή, να ακούτε το Λόγο του Θεού μέσα από το ίντερνετ, είτε από το δικό μας κανάλι, είτε από οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέσα στο ίντερνετ και εκκλησία θέλετε.
Ο Θεός έκαμε χάρη στη ζωή σου και σου αποκάλυψε το Χριστό. Αυτό δεν ήταν η ικανότητά σου, αγαπητή Φωτεινή, αλλά ήταν η χάρη του Χριστού. Σου αποκάλυψε ο Θεός τον Χριστό και ο Χριστός, από ό,τι κατάλαβα, σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και τούτο μέσα στην μοναξιά σου. Την πνευματική εννοώ μοναξιά σου. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός όχι μόνο σε αγαπάει και σου αφανέρωσε την αγάπη του, αλλά έχει και ένα ωραίο έργο και σχέδιο για σένα. Έχει μια ωραία αποστολή, όπως βεβαίως σε όλους τους ανθρώπους. Και προφανώς η αποστολή σου είναι το περιβάλλον σου. Άρα λοιπόν να χαίρεσαι, όχι να λυπάσαι που είσαι μόνη σου, γιατί και η Σαμαρίτισσα ήταν μόνη της, αλλά μέσα από τη Σαμαρίτισσα πίστεψε όλη η Σιχάρ, η πόλη αυτή ή το χωριό αυτό της Σαμάριας. Μη λυπάσαι, να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι, να προσεύχεσαι, να διαβάζεις το Λόγο του Θεού, να ακούς το Λόγο του Θεού και καλά κάνεις και έχεις στρέψει την προσοχή σου, επικεντρώσει την προσοχή σου στην κορούλα σου που είναι 1,5 ετών. Υποθέτω ότι είναι το μοναχοπαίδι σου. Αλλά και αν είναι μοναχοπαίδι σου, εύχομαι ο Θεός να σας χαρίσει και άλλα παιδιά. Αν δεν είναι, σε όλα τα παιδιά να επικεντρώσεις την προσοχή σου. Δεν είναι δύσκολα αυτά που μπορείς να κάνεις και τα οποία θα είναι ωφέλιμα για όλη τη ζωή της κορούλας σου. Είναι απλά. Κάθε βράδυ, όταν θα την πηγαίνεις στο κρεβάτι της, όπως κάνουμε όλοι μας βέβαια, για να κοιμηθεί, εκεί θα κάθεσαι 1/4, 20 λεπτά, μισή ώρα όσο μπορείς, θα τις διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Προσπάθησε να πάρεις και κάποια εικονογραφημένη, υπάρχουν είτε στα ελληνικά είτε στα γερμανικά, είμαι βέβαιος, γραφές, οπότε να τους το κάνεις δώρο, με χαρά, να χαίρεται, να τις αρχίζεις να τις δείχνεις σιγά σιγά τις εικόνες, τις φωτογραφίες αυτής της γραφής, αλλά ιδιαίτερως να τις διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Επίσης έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που δίνει δύναμη και σώζει τους πιστεύοντας. Εσύ λοιπόν καταρχάς θα πρέπει, όπως είπαμε, να διαβάζεις, να τις διαβάζεις το Λόγο του Θεού και λίγο πριν κοιμηθεί να προσευχόσαστε μαζί. Να τις λες να προσεύχεται και αυτή πριν από σένα. Δεν είναι απαραίτητο να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο μπροστά της, γιατί θα την παραξενέψεις. Αλλά μπορείς να λες λόγια αγάπης προς τον Θεό και για τον πατέρα της και για τα αδέλφια της αν έχει και για τους παππούδες και για τις γιαγιάδες, να τις εμπνεύσεις την αγάπη του Θεού. Ότι ο Θεός μας αγαπάει όλους και εμείς αγαπάμε όλους. Προχωρώντας επίσης θα δεις ότι θα τις εμπνεύσεις με το Λόγο του Θεού και την προσευχή, που δεν θα χρειαστεί να είναι πολλή ώρα, 1/4, μισή ώρα, ανάλογα με την ηλικία και την αντοχή του παιδιού, θα τις εμπνεύσεις το σημαντικότερο, το φόβο του Θεού, το σεβασμό στο Θεό. Την αγάπη λοιπόν, το φόβο στο Θεό θα τις εμπνεύσεις και εν τέλει θα διαπιστώσεις ότι μέσα από αυτό το κορίτσι, αυτό το κοριτσάκι που το βλέπεις τώρα τόσο μικρό, ο Θεός θα σου δίνει μαθήματα, αλλά και θα σε ευλογεί, όπως μέσα από σένα θα ευλογεί και την κορούλα σου. Και πιστεύω μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, όταν το κοριτσάκι από 1,5 χρονών που αρχίζει τώρα και μιλάει, καταλαβαίνει, γίνει 2,5 χρονών και αρχόσαστε και στέκεστε το βράδυ και προσεύχεστε, ο Θεός θα απαντάει σε όλες σας τις προσευχές. Αφού την ενημερώσεις γι' αυτό, κατ' επανάληψη να το συνειδητοποιήσει, να το καταλάβει, ότι εάν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση εις τον Πατέρα μου τον Ουράνιο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας μου ο Ουράνιος εξάπαντος θα απαντήσει. Άρα λοιπόν δεν έκανε μόνο χάρη ο Θεός που σε έσωσε, αλλά έκανε χάρη που σου έδωσε αυτό το μικρό κοριτσάκι
για να γίνει σύνδουλή σου, να γίνει ο σύντροφός σου, ο πνευματικός, με καλά αποτελέσματα στη συνέχεια της ζωής σου. Όμως δεν πρέπει να παραλείψω, αγαπητή Φωτεινή, ότι αυτά που είπαμε είναι όλα πάρα πολύ σπουδαία, αλλά το σπουδαιότερο ίσως είναι η μαρτυρία της ζωής σου. Με αυτήν θα ευαγγελίσεις το παιδί. Όταν θα σε βλέπει και θα σε χαίρεται, καθώς θα σε συστήνει ο Θεός στα μάτια της, αλλά και στα μάτια της οικογένειάς σου. Και για την αγάπη σου, και για την υπηρεσία σου, και για την προθυμία σου, και για την υπακοή σου. Μάλιστα, ο λόγος του Θεού επάνω σε αυτό είναι σαφής, νομίζω. Μιλάει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή προς τις γυναίκες λέγοντας: «Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρες σας, ίνα και αν κάποιοι απειθούνε, δεν είναι πιστοί στο λόγο του Θεού, θα τους κερδίσετε όμως χωρίς το λόγο του Θεού, δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσι, αφού δουν οι άντρες και το περιβάλλον, την μεταφόβου Θεού καθαράν διαγωγή σας». Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η μεταφόβου Θεού καθαρά διαγωγή σου μέσα στο σπίτι σου, στα μάτια της κορούλας σου, αλλά και στα μάτια της οικογένειάς σου εν γέννη, του άντρα σου, των γονιών σου και σε όλο σου το περιβάλλον. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, το σημαντικότερο κατά την άποψή μας είναι η μαρτυρία της ζωής σου. Να σε συστήνει ο Θεός για την αγάπη σου, για την υπηρεσία σου, για τη φροντίδα σου, για τις ενέργειες που θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου όταν με τα φόβου Θεού δουν οι άνθρωποι την εν Χριστώ ζωή σου και διαγωγή σου. Και βέβαια στη συνέχεια είναι κάθε βράδυ να τις διαβάζεις στη κορούλα σου το Λόγο του Θεού και να προσεύχεστε μαζί, κατά προτίμηση όχι δια Πνεύματος Αγίου εσύ ακόμη, ώστε να τις εμπνεύσεις την παρουσία του Θεού, τις αλήθειες του Ευαγγελίου, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τη δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, το φόβο του Θεού, αλλά και κάθε πρωί όταν σηκώνεστε, όταν θα έχει φύγει ο μπαμπάς για να φάτε, πριν φάτε θα κάνετε την προσευχή σας ή πριν ξεκινήσετε την ημέρα σας να κάνετε την προσευχή σας και ύστερα να προχωρήσει η μέρα. Είμαι απολύτως βέβαιος και είμαι απολύτως βέβαιος στηριζόμενος στον αψευδή λόγο του Θεού, αφενός μεν αφετέρου και στην εμπειρία μου, όχι μόνο τόσο την προσωπική στη οικογένειά μου και σε αυτό, αλλά και σε άλλες οικογένειες, όπου ένας άνθρωπος υπήρξε αιτία μεγάλης σωτηρίας και μεγάλης ευλογίας. Στο ευχόμαστε και σου λέμε ότι θα προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει τόσο πολύ εσένα και άλλο τόσο πολύ και την αδελφή μας από την Πολωνία και όλους τους άλλους μοναχικούς ανθρώπους που ακούνε σήμερα αυτά που λέμε, και ευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει καλά λόγια, να μας δίνει σοφία και να μας δίνει και καλό έργο και να σας δίνει καλό έργο, ώστε να δοξάζετε το όνομα του Θεού στη ζωή μας. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, την άλλη Τρίτη, στην επόμενη εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Μια εκπομπή που σχολιάζουμε, απαντάμε, συζητάμε μαζί όλα τα θέματα τα οποία εσείς με email μας στέλνετε στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.